Και παρά τους αρχικούς ενδιασμούς που είχαμε, αν θα μαζευόταν αρκετός κόσμος για να κλείσουμε και τα έξι και αν θα έπρεπε ίσως να δούμε την κατάληψη μόνο του πολεοδομικού του Ηρακλή του Αγίου Νικολάου, εν τέλει καταφέραμε και κλείσαμε και τα έξι πολεοδομικά και στις Μοίρες και στο Καστέλι και στη Σιτία και στην Ιερά Μητρά και στον Άγιο Νικόλαο. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, την οποία υπογράφουν όλοι οι κλαδικοί σύλλογοι επαγγελματικοί και επιστημονικοί της Ανατολικής Κρήτης και την οποία στείλαμε στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών και στο καθήλυν αρμόδιο Υπουργού του κυρίου Ρέπα για να του καταθέσουμε απερίφραστα την αντίθεσή μας για το πολυνομοσχέδιο Σκούπα, για την ψευδεπίγραφη υποτιθέμενη για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, του κλειστού επαγγέλματος των μηχανικών, που όπως ξέρουμε όλοι μας, όχι απλά δεν είναι κλειστό, αλλά είναι πέρα για πέρα ανοιχτό. Λέμε των ελαχίστων ποινών έχει συστηματικά απαξιωθεί με τη συμβολή πολλών παραγόντων και έχει οδηγηθεί σε εκτεταμένη κατασυκοφάντηση ο στρατηγικός κλάδος της απασχόλησης των Ελλήνων μηχανικών που αποτελούν με το επιστημονικό τους επιμελητήριο το θεσμοθετημένο σύμβολο της πολιτείας και έχουν συμβάλει καθοριστικά με τη δράση τους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της παραγωγής, στην οργάνωση και τον εξυγχρονισμό του κάθε είδους έργου και υποδομών της ελληνικής πραγματικότητας στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα. Μετά από την απαράδεκτη ρύθμιση των ασφαλιστικών και των φορολογικών ζητημάτων των μηχανικών, την αντιμετώπιση του στελεχειακού δυναμικού του δημόσιου τομέα με τον πιο ισοπεδωτικό τρόπο και τη διαρκώς αυξανόμενη υποβάθμιση του κλάδου των υπηρεσιών των επαγγελματιών μέσα στις συνθήκες μιας διωγούμενης κρίσης που η κυβέρνηση παρακολουθεί και ιδιαίτερα στον χώρο της οικοδομής με ένα μέρος των συναδέλφων μας μελετητών και στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε οριστικό κλείσιμο και έξοδο από το επάγγελμα ή στη μετατροπή του στην καλύτερη περίπτωση σε χαμηλόμισθους υπαλλήλους ενός αντιφάγου πολυεθνικού συστήματος ρυθμίσεων με αιχμήτες μετρημένες στα δάκτυλα μεγάλες επιχειρήσεις του τεχνικού τομέα. Δεύτερο, καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά και με κάθε νόμιμο τρόπο στη συλλογική μας αντίδραση και στις κινητοποιήσεις για να εκφράσουμε με έντονο τρόπο την εναντίωση στην καταράκωση όλων των ρυθμίσεων που κατακτήθηκαν ιστορικά με αγώνες των ελληνικών μηχανικών και της ελληνικής κοινωνίας και παράλληλα τους καλεί σε εγρήγορση σε όλα τα πεδία όπου ασκούν την καθημερινή τους δραστηριότητα για να ενημερώσουν τους κοινωνικούς μας εταίρους που με συστηματικό τρόπο βλέπουν και αυτοί κάθε μέρα να υπονομεύονται όλα τους τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα στο βωμό μιας μονομερούς και επιτηδευμένης ερμηνείας της κρίσης, την οποία ολοφάνερα αρνούνται να διεκπαιρεώσουν και να πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Καλεί όλους τους συναδέλφους σε κατάληψη των πολεοδομικών γραφείων του Ηρακλείου και του Λασιθίου την 5η-3η Φεβρουαρίου. Η παρουσία όλων των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, συναδέλφων μηχανικών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου και αν αναπτύσσουν δραστηριότητα και συμβάλλουν στην εξέλιξη και την προκοπή της ελληνικής κοινωνίας, θεωρούμε πως αποτελεί σήμερα την ελάχιστη θεμητή μας αντίδραση στον επερχόμενο μετασχηματισμό της ελληνικής παραγωγής και κοινωνικής πραγματικότητας και την οριστική ισοπαίδωση όλων των ρυθμίσεων και των κατακτήσεων μιας δημοκρατικά οργανωμένης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αυτή ήταν η αγαπητή. Δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί νιώθουν πάρα πολλά μηχανικοί και μετά δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό το νομίζω το έχουμε αποδείξει σε όλες μας τις εκφράσεις και σε όλες μας τις κράσεις. Μια από αυτές είναι σήμερα, όπου έχουμε προκηρύξει τρία οριστάσεις εργασίας για τους διπλωματούς μηχανικούς από κάτω σχολών Ανατολικής Κρήτης και συμμετοχή στην κατάρτιση που γίνεται σήμερα. Θεωρούμε ότι ο ρόλος του μηχανικού και είναι ίδιος όπου και αν βρίσκεται και αν υποβαθμίζεται σε κάποιο τομέα, αυτό παρασύρει και τους υπόλοιπους. Η επίθεση πραγματικά που δεχόμαστε και εμείς στο δημόσιο έχει ξεκινήσει πολύ παλιά και ειδικά το τελευταίο χρόνο είναι απίστευτη. Ήδη αυτή τη στιγμή θα σας αναφέρω ότι πριν καν
στο ενιαίο μισθολόγιο και την εφαρμογή του υπάρχει περικοπή μισθών, ενδιάμβρωση και κυρίως που έρχονται δεξιά και αριστερά. Θεωρώ ότι αν δεν αποφασίσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει πάτο και ότι όσο καθόμαστε και μαθαίνουμε τι γίνεται από τους εγκυκλίους και από την τηλεόραση, το έχουμε χάσει παντελώς το παιχνίδι, εάν δεν είμαστε όχι σε γρήγορση και σε ετοιμότητα, αλλά πραγματικά σε μια τέτοια συνεχή δράση, δεν βλέπω πού μπορεί να σταματάει όλη αυτή η απαξίωση. Και επειδή είναι σε όλα τα επίπεδα, και οικονομική και θεσμική και αξιών, και συμβολικά σε όλη την κοινωνία, οφείλουμε εμείς ως μηχανικοί, γιατί θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είμαστε και οφείλουμε να είμαστε και από τη θέση μας στην κοινωνία και στην ανάπτυξη ένα πρωτοφόρο κομμάτι, να αποδείξουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ότι πράγματι είμαστε ένα πρωτοφόρο κομμάτι.